Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε και το θέμα της υπόθεσης με τη σύμβαση της Cisco και να ανοίξουμε την κουβέντα με τους καλούς συναδέλφους, τη Χρύσα Βαϊνανίδη και τον Νίκο Γιαννόπουλο. Νίκο, θέλω να ξεκινήσω από εσένα, γιατί εσείς δώσατε στην δημοσιότητα την σύμβαση σχετικά με την τηλεκπαίδευση και την συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με την Cisco. Μας έλεγαν ότι είναι δωρεάν η παροχή, μας έλεγαν ότι οι μαθητές, καθηγητές και νοικοκυριά στην πραγματικότητα είναι προστατευμένα. Θες να μας πεις τι βρήκατε? Να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, τις συμβάσεις έδωσε στην δημοσιότητα ίδια υπουργός. Βέβαια, άργησε ακριβώς ένα χρόνο και περίπου 5 ημέρες. Ένα χρόνο και 5 μέρες. Γιατί η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης άρχισε, αν δεν απατώμε, στις 13 Μαρτίου του 2020. Θα έπρεπε ήδη να έχει δημοσιοποιήσει τη σύμβαση αυτή η κυρία Κεραμέως. Δεν το έκανε επί ένα χρόνο και 5 ημέρες, παρά το γεγονός ότι εκτός από την υποχρέωση που έχει εκ του νόμου για να δημοσιοποιεί τέτοιου είδους συμβάσεις, ακόμα και αν είναι δωρεές, που δεν ήταν τελικά δωρεές, υπήρχε και η έκκληση από την αντιπολίτευση, σύσσωμη σχεδόν την αντιπολίτευση, για να δοθεί σύμβαση στην δημοσιότητα. Αυτές τις εκκλήσεις η κυρία Κεραμέως δεν τις άκουσε ποτέ. Έτσι. Αυτή είναι η πλήρης πραγματικότητα μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα, εμείς αναλύσαμε την πρώτη σύμβαση που υπογράφτηκε με ημερομηνία την 13η Μαρτίου του 2020. Σε αυτή τη σύμβαση, λοιπόν, είναι σαφές στην ενότητα 8 ότι τα μεταδεδομένα, επαναλαμβάνω, τα μεταδεδομένα, όχι τα προσωπικά δεδομένα. Τα μεταδεδομένα. Εξήγησέ μας τι είναι τα μεταδεδομένα, γιατί δεν είμαστε όλοι εδώ. Θα το εξηγήσω τώρα ευθύς αμέσως, για να το καταλάβει ο κόσμος. Μπορούν να τα διαχειριστεί η Cisco σε αυτή την περίπτωση ή ακόμα και να τα πουλήσει σε τρίτους. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι... Αυτό, να τα πουλήσει σε τρίτους. Είναι εφικτό, βεβαίως. Αναφέρεται ρητός, λέω, σε αυτό? Όχι. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί όπως θέλει. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και χωρίς κανένα χρονικό εύρος. Αυτό είναι, νομίζω, το πλέον απαράδεκτο. Χωρίς κανένα χρονικό εύρος μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Μία από τις συνήθεις πρακτικές είναι να πολλούνται αυτά του τα δεδομένα. Τα μεταδεδομένα είναι σε αυτά. Σε διαφημιστικές. Βεβαίως, γιατί όχι. Για να γίνεται όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη διαφήμιση στο ίντερνετ. Αυτά είναι δεδομένα. Και όχι μόνο. Σε κόμματα. Πάτε πολύ μακριά την κουβέντα, δεν θέλω να την πάω μέχρι εκεί. Σε πολύ μεγάλες, σε πολύ εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, και με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Γιατί, σύμφωνα και με το σχέδιο που Ψαρίδη, πάμε και στον τρίτο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος. Τέλος πάντων, για να επανέλθουμε στο θέμα της σύμβασης και το θέμα των μεταδεδομένων. Τα μεταδεδομένα είναι αυτά που έχουμε στον υπολογιστή, αυτά που έχουμε στις συσκευές μας, η IP διεύθυνση, οι MAC address που λέμε, όλα αυτά τα οποία τα χρειάζονται οπωσδήποτε οι εταιρείες για να έχουν όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη διαφήμιση. Δεν μιλάμε εδώ τώρα για κάποια θεωρία συνωμοσίας, ούτε μπορώ να πω ότι μας παρακολουθούν ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς μέσω των μεταδεδομένων οι συγκεκριμένες εταιρείες μπορούν να μάθουν ακόμα περισσότερα πράγματα για τη συμπεριφορά μας στο διαδίκτυο. Τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, τι ομάδα είμαστε, ας πούμε. Τι παραγγέλνουμε να τρώμε. Τι παραγγέλνουμε να τρώμε, ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η διαφήμιση γίνεται ακόμα περισσότερο στοχευμένη. Θυμίζω ότι... Εξατομικευμένη. Εξατομικευμένη, ακριβώς, όπως το είπες. Και θυμίζω ότι τα δεδομένα αυτά, στην αμερικανική αγορά τουλάχιστον, που είναι και πλέον προηγμένη σε αυτού του είδους την τεχνολογία, πολλούνται πολλές φορές και με 20 ευρώ, ας το πω έτσι, λαϊκά το κεφάλι. Πολύ ενδιαφέροντα είναι αυτά που μας είπες, Νίκο, και σε ευχαριστούμε. Θα είσαι κοντά μας για όλη τη διάρκεια της κουβέντας και για τα ερωτήματά σου, ιδίως για αυτό το κομμάτι που σε εμάς είναι λιγότερο γνωστό.